Να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ τον Υπουργό Υποδομών που βρίσκεται μαζί μας. Κύριε Σταϊκούρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μαζί μας λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σε μια επίσκεψη που τολμώ να πω, Υπουργέ, ότι την περίμεναν πώς και πόσοι φορείς της Κρήτης. Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο η δικιά σας ατζέντα πλούσια, αλλά είναι πλούσια και η ατζέντα των φορέων, σε ό,τι έχουν να κάνουν με ζητήματα τα οποία έχουν να σας θέσουν. Η δική σας η βαλίτσα, πάντως, έτσι για να επικεντρωθώ σε εσάς, περιλαμβάνει βασικά έργα της Κρήτης. Θα επισκεφτείτε μάλιστα και αύριο κάποια από αυτά. Πράγματι, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα ή και δρομολογεί μια πλειάδα έργων, έργα τα οποία είναι οδικά, έργα τα οποία έχουν να κάνουν με ένα νέο αερολιμένα, έργα τα οποία έχουν να κάνουν με αερευτικά δίκτυα και φράγματα, δικαστικά μέγαρα, σχολεία, αλλά όπως είπατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας και το υφιστάμενο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Άρα θα μιλήσουμε για 10 συγκεκριμένα έργα που είναι όλα τα έργα που έχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Κρήτη. Βλέποντας έτσι το αυριανό σας πρόγραμμα, δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι η πρώτη σας επίσκεψη ήταν στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί όπου ο Δήμος Ηρακλείου βάζει πολύ επιτακτικά στο τραπέζι το κομμάτι της αξιοποίησης του υφιστάμενου αεροδρομίου, την Νίκος Χατζαντζάκης, όταν πλέον οι υπηρεσίες του μεταφερθούν. Έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση και ο ρόλος του Δήμου Ηρακλείου και το ρωτώ αυτό, γιατί γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει ένα πολύ συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο. Πλέον είμαι ιδιοκτήτης μέσα στο αεροδρόμιο. Θέλω να έχω θέση και ρόλο ενεργό. Θα έχει. Εξαρτάται από το διοικητικό καθεστώς. Mm-hmm. Αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Αυτό όμως μπορώ να σας πω, και πράγματι ξεκινάω τις συναντήσεις από το Δημαρχείο. Είχαμε κάνει μια εκτεταμένη συζήτηση με τον Δήμαρχο στο Υπουργείο στην Αθήνα. Υπάρχει το ΤΑΙΠΕΔ που έχει αναλάβει τον νομικό και τεχνικό έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου και έχει αποσταλεί πολύ πρόσφατα επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ προς τον Δήμαρχο, έτσι ώστε να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που έχει το Δημαρχείο για να μπορέσουμε να έχουμε μια αντικειμενική εικόνα τι ανήκει σε ποιον. Εγώ προσωπικά όλα τα έγγραφα τα οποία έχω τα κατέθεσα δημόσια στη Βουλή πολύ πρόσφατα σε ερώτηση η οποία μου έγινε. Σε αυτά τα έγγραφα το διοικητικό καθεστώς ό,τι έχει να κάνει με την πλευρά του Δήμου δεν είναι. Είναι διαφορετικό από αυτό που υποστηρίζει ο Δήμαρχος. Είναι διαφορετικό. Άρα και έχουμε μία σύγκρουση λοιπόν. Και γι' αυτό θα βρούμε την βέλτιστη εφικτή λύση με βάση τα επίσημα έγγραφα. Mm-hmm. Αν και σκοπός, δηλαδή, σκοπός είναι να αξιοποιηθεί κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο για τους πολίτες το αεροδρόμιο. Εκεί θα καταλήξουμε. Αλλά πρέπει για να καταλήξουμε να ξέρουμε τι ανήκει πού. Υπουργέ, σε αυτό προφανώς συμφωνούμε όλοι, φαντάζομαι. Και μάλιστα θέλω να σε ενημερώσω ότι δεν ξεκινάω μόνο από τον Δήμαρχο. Καταλήγουμε στο αεροδρόμιο, όπου έχουμε συγκαλέσει μια εκτεταμένη σύσκεψη και για αυτό το ζήτημα, με όλους τους βουλευτές, περιφερειάρχη και δήμαρχο στο αεροδρόμιο. Και για να δούμε την τρέχουσα λειτουργία του αεροδρομίου, αλλά και για να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματά μας, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί ο χώρος. Άρα, πέρα από το ολικό lifting, το οποίο θα μπει στο επίκεντρο της σύσκεψης που έχετε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, θα μπει και αυτό το κομμάτι. Φαντάζομαι ότι και ο κύριος Καλοκαιρινός θα σας το θέσει ο ίδιος αύριο. Γιατί... Μα σας είπα ότι το έχει θέσει στην Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι δουλειά ενός υπουργού να κάνει αξιολόγηση του ιδιοκτησιακού. Γι' αυτό υπάρχουν οι νομικοί, τεχνικοί σύμβουλοι προκειμένου, με βάση τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν, να καταλήξουμε σε αυτό που είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Το κρατάμε λοιπόν αυτό, ότι μένει ξεκαθαρίσει. Η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ότι ούτως ή άλλως η βούληση της πολιτείας είναι να αξιοποιηθεί από ωφελία του πολίτη, όπου και αν ανήκει ο χώρος. Το ρωτάω αυτό, το καταλαβαίνετε, Υπουργέ, γιατί όταν συμφωνούμε προφανώς ότι η αξιοποίηση, η βέλτιστη αξιοποίηση, σίγουρα αφορά όλους μας. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ένας ισχυρός ρόλος και μια ισχυρή θέση της δημοτικής αρχής δεν θα έπρεπε να είναι αυτονόητη και ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεν έχω καμία αντίρρηση ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Προφανώς να συνεκτιμηθούν ανάλογα με τις κατανομές που θα γίνουν. Οι όποιες επιλογές κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θέλουμε να πράξουμε εν αγνία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ίσα που θέλουμε να τη σεβαστούμε. Mm-hmm. Αλλά αξιοποίηση ενός χώρου σημαίνει και έβρεση πόρων για να αξιοποιήσει έναν χώρο. Mm-hmm. Πάμε στο βορειοδικό άξονα Κρήτης. Και εκεί υπάρχουν πολλά ζητήματα. Είναι ένα μεγάλο έργο. Το πιο δύσκολο στην Ελλάδα. Το πιο δύσκολο στην Ελλάδα, με πολύ όμως μεγάλη καθυστέρηση, ξέρετε όλοι και νομίζω ότι είναι και περιττό να το επαναλάβω, αλλά θα το κάνω, είναι ο πιο αιματοβαμμένος δρόμος της Ελλάδας και οι κριτικοί περιμένουν να δουν λοιπόν να υλοποιούνται πράγματα. Άκουγα τον Περιφερειάρχη Κρήτης πρόσφατα σε μια συνέντευξη να ζητάει και αν θέλετε και ημερομηνίες, δεν ξέρω αν έχετε να μας δώσετε και κάποια, για το τι γίνεται με το κομμάτι Χανιά Ηράκλειο, πότε θα πέσουν οι υπογραφές, έχουμε κάποιες εξελίξεις πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι περίπου το επόμενο δίμηνο θα έχουμε ολοκληρώσει τα συμβατικά έγγραφα που απαιτούνται από τον υποψήφιο ανάδοχο και το τραπεζικό σύστημα.
έτσι ώστε να υπογραφεί η σύμβαση κάποια στιγμή στις αρχές ή μέχρι τις αρχές του 2025. Είναι και το πιο μεγάλο κομμάτι του έργου. Είναι το πιο μεγάλο κομμάτι του έργου. Ίσως. Είναι ένα έργο στο οποίο οι εκτιμήσεις είναι ότι ο προϋπολογισμός του είναι άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 200 εκατομμύρια ευρώ, και στα οποία θα πρέπει να προχωρήσουμε στη συμβασιοποίηση αυτού για να υλοποιήσουμε μέσα στην επόμενη περίοδο και το 15% του έργου. Για να αξιοποιήσουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, έχουμε νέες καθυστερήσεις λόγω των απαλωτριώσεων. Έχει πάει πίσω. Δεν έχουμε νέες καθυστερήσεις λόγω των απαλωτριώσεων, αλλά έχουμε προβλήματα από τις απαλωτριώσεις, τα οποία σταδιακά τα λύνουμε. Είναι γεγονός ότι και στα άλλα δύο έργα, το ένα έργο είναι ΣΔΙΤ, Σύμβαση Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, και το άλλο έργο είναι δημόσιο έργο, εκτελούνται εργασίες, γι' αυτό και θα πάμε αύριο να δούμε μέτωπα. Τι θα περιμένουμε για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης τις επόμενες μέρες? Βλέπουμε ότι τμηματικά γίνονται κάποια πράγματα. Ωστόσο, εκεί που υπάρχει ένα καμπανάκι από την αυτοδιοίκηση είναι ότι έχει να κάνει με το κομμάτι των παρεμβάσεων. Λέει η περιφέρεια, δώστε μου την αρμοδιότητα να κάνω κάποιες παρεμβάσεις μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι ένα μεγάλο έργο. Όμως κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια θα μπορούσαν να γίνουν από την πλευρά της περιφέρειας. Δεν έχει την αρμοδιότητα. Θα μπορούσε να τις πάρει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης? Έχουμε συζητήσει παρουσία του Περιφερειάρχη με τον Πρωθυπουργό και την ευθύνη αυτή θα κάνει και θα τρέξει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως κάναμε, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια, στον οδικό άξονα Πάτρα Πύργος. Εκεί υλοποιήσαμε μια σειρά από παρεμβάσεις τα προηγούμενα χρόνια, ακριβώς έναν πολύ επικίνδυνο οδικό άξονα, και καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό των δυστυχημάτων από 13-14 ετησίως σε ένα. Και αυτό ήταν παραβίαση ΚΟΚ. Τώρα, είμαστε στη διαδικασία στην οποία περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση του έργου Χανιά Ηράκλειο. Έχουμε προχωρήσει και για περιβαλλοντική μελέτη στον οδικό άξονα που είναι προαίρεση από τα Χανιά μέχρι τον Κίσαμο. Δεν το λέω τυχαία, διότι από Κίσαμο μέχρι Ηράκλειο, ουσιαστικά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχουμε τα περισσότερα τμήματα που γίνονται τα δυστυχήματα. Εκεί συνεπώς, έχω τοποθετηθεί δημόσια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα το επαναλάβω και σήμερα και αύριο. Υπάρχει, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, ένα μπουκέτο παρεμβάσεων, 10 τον αριθμό, τα οποία θα υλοποιηθούν στα συγκεκριμένα σημεία το επόμενο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από το 2025. Μάλιστα, σημαντικό αυτό. Τώρα, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι γεγονός. Επαναλαμβάνω όμως, για να δείτε πόσο δύσκολη είναι η άσκηση, ότι θα γίνουν παρεμβάσεις εν πωλής σε οδικό άξονα στον οποίο θα γίνουν τα έργα τα επόμενα χρόνια. Γιατί η χάραξη από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι πάνω στον υφιστάμενο οδικό άξονα. Ναι. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην κάνουμε διπλή δουλειά. Να μην κάνουμε διπλή δουλειά, αλλά να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις οι οποίες βελτιώνουν την οδική ασφάλεια. Όπου έχουν Ακριβώς. γίνει παρεμβάσεις, Υπουργέ, μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι υπάρχουν τα στοιχεία, δείχνουν ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ τα εργατικά, τα τροχαία ατυχήματα. Άρα καταλαβαίνετε και πόσο κρίσιμο είναι το κομμάτι των παρεμβάσεων. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, γι' αυτό και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης θα συνδέεται με το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία του. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο σε ό,τι έχει να κάνει και με την περιβόητη Σύρακα. Και το λέω αυτό με εκείνο το τούνελ το οποίο θα συνδέει το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχαν φωνές στο παρελθόν προς το Υπουργείο Υποδομών, το γνωρίζετε, το ζητούσαν επιτακτικά από οι δημοτικές αρχές, οι εμπλεκόμενες. Δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι κάποια καθοριστική απάντηση από το Υπουργείο, γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι η απάντηση τελικώς είναι θετική. Να ξέρετε ότι το κάθε αίτημα το οποίο ακούγεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα χρηματικό ποσό. Ναι. Άρα, είναι πολύ εύκολο στο δημόσιο διάλογο να ακούγονται εύλογες σκέψεις, προβληματισμοί, προτάσεις, αλλά στο συγκεκριμένο έργο πρέπει να προσθέσετε ένα κόστος ανώ των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Για να μπορέσω συνεπώς να ανακοινώσουμε κάτι, θα πρέπει να έχουμε διασφαλίσει τους σχετικούς πόρους, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Πράγματι, είναι ένα έργο το οποίο το αξιολογούμε με θετικό πρόσημο, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με άλλες προκλήσεις που έχουμε στο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Άρα είστε καταρχάς θετικός, αλλά δεν έχει κλειδώσει. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, μέχρι το χρηματοδοτικό πλαίσιο να κλείσει. Υπάρχει ένα έργο το οποίο λέγεται αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πρέπει να δούμε πώς πηγαίνει και γνωρίζουμε πώς πηγαίνει το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει φτάσει στο 40% της υλοποίησής του. Τα ερχόμουν και σε αυτό το έργο προφανώς. Έχουμε το ζήτημα
το οποίο έχει να κάνει με την ηλεκτροδότηση με ΑΔΜΙΕ και ΔΔΙΕ. Παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Έχουμε να κάνουμε με ζητήματα αρχαιολογίας σε διάφορους λόφους. Σε διάφορους λόφους, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες. Και το τούνελ έρχεται σε αυτή τη συζήτηση, σε ό,τι έχει να κάνει και με την πρόσβαση και με την αρχαιολογία. Σας τα πηγαίνω συνεπώς βήμα-βήμα. Ναι. Είναι και το τούνελ. Άρα, όλα αυτά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν, γιατί όλα αυτά επιφέρουν ένα σημαντικό επιπλέον κόστος. Mm-hmm. Θα πρέπει κάθε φορά, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα πράγματι αναγκαίο και εμβληματικό έργο στην Κρήτη, να αξιολογούμε τις όποιες παρεμβάσεις με τέτοιο τρόπο που να είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων, κάνοντας τις βέλτιστες εφικτές λύσεις. Άρα, καταλαβαίνω ότι κρατάτε ακόμα κλειστά τα χαρτιά σας, Υπουργέ. Επιμένω, καταλαβαίνετε, αυτή είναι η δημοσιογραφική επιμονή. Έχουμε δουλέψει. Αλλά εσείς καλά κάνετε και με ρωτάτε. Κρατάτε κλειστά τα χαρτιά σας, είσαστε επιφυλακτικός τόσο όσο. Δεν μου λέτε ναι, όχι. Δεν θα μπορούσατε άλλωστε, από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το πλαίσιο. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά, ειδικά για το Καστέλι. Ναι. Έχουμε μελετήσει πολλά από τα ερωτήματα τα οποία μου έθεσατε ή μόνος μου εξέφρασα προβληματισμούς. Mm-hmm. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά ποσοτικοποιούνται και θα πρέπει, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, να έχουμε διασφαλίσει και τους αναγκαίους πόρους. Mm-hmm. Πάντως, οι αυτοδιοικητικοί φορείς αφήνουν να εννοηθεί ότι θα γίνει, ότι έχει κλειδώσει. Αυτό το λένε αυτοδιοικητικοί φορείς. Είναι σχετικά εύκολο να ανακοινώνεις έργα όταν δεν βάζεις εσύ το χέρι στην τσέπη. Όταν δεν τα πληρώνεις ο ίδιος, προφανώς. Τα πληρώνει κάποιος άλλος. Αλλά καταλαβαίνω από την άλλη ότι είναι ένα κοστοβόρο εγχείρημα που σας κάνει να έχετε δεύτερες σκέψεις. Εγώ δεν είπα για δεύτερες σκέψεις. Λέω απλώς ότι πρέπει συνολικά να δει κανένας το έργο. Mm-hmm. Όπως βλέπετε, ξεκίνησα από αυτό καθ' αυτό το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Πήγα σε θέματα που έχουν να κάνουν με ΑΔΜΙΕ και ΔΔΙΕ. Είχαμε συσκέψεις και σήμερα το πρωί με τον ΔΑΙΚ. Πήγα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση, την οδική πρόσβαση. Μπορώ να σας πω για λόφους που έχουν να κάνουν με το ραντάρ. Άρα έχουμε πολλά θέματα τα οποία τα συνεκτιμούμε έτσι ώστε να τα επιλύσουμε έγκαιρα και να έχουμε λειτουργικό αεροδρόμιο το Φεβρουάριο του 2027. Πάμε στα χρονοδιαγράμματα λοιπόν για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Σας το απάντησα. Μου το απάντησατε. Δεν υπάρχουν φόβοι για καθυστερήσεις και το ρωτώ αυτό γιατί έχουμε συνηθίσει να καταγράφουμε εδώ καθυστερήσεις σε έργα, πολύ μικρότερα έργα, πόσο μάλλον για ένα τόσο μεγάλο έργο. Είστε αισιόδοξος ότι εκεί θα κινηθούν τα χρονοδιαγράμματα, του Φεβρουάριου του 27 θα δούμε τη λειτουργία του αεροδρομίου? Περίπου ένα χρόνο και κάτι που είμαι σε αυτή την ηγεσία του Υπουργείου, δεν έχω καταγράψει καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο έργο σε ό,τι αφορά την καταληκτική ημερομηνία. Προβλήματα, εμπόδια, ανάγκη έβρεση πρόσθετων πόρων έχουν καταγραφεί. Αλλά προσπαθούμε με μεθοδικό τρόπο να τα λύξουμε εντός του χρονοδιαγράμματος που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Σας το ρωτώ αυτό γιατί ξέρετε και καταγράφοντας και την αίσθηση του κόσμου και διαβάζοντας έτσι και τις πληροφορίες ότι έρχεστε για το ολικό lifting στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Σκέφτεται ο κόσμος, αμάν κάνουν τις απαραίτητες εργασίες των Νίκος Καζαντζάκης, γιατί, μήπως καθυστερεί το αεροδρόμιο του Καστελίου, αλλά μου το απαντήσατε, δεν θα επιμείνω περισσότερο. Νομίζω ότι το πρόγραμμα καταλήγει στο αεροδρόμιο, mm-hmm. το υφιστάμενο, αφού πάμε 2 ώρες στο Καστέλι και αφού πάμε και στο ΒΟΑΚ. Mm-hmm. Άρα νομίζω με αυτό δίνω ήδη την απάντηση. Το lifting στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης τι περιλαμβάνει? Κοιτάξτε. Έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις τον τελευταίο χρόνο, τις οποίες και θα δημοσιοποιήσουμε. Με την βοήθεια πολύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, mm-hmm. αλλά και των συμπατριωτών μας εδώ στην Κρήτη, του Αερολιμενάρχη, που κάνει το καλύτερο που μπορεί, τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο έσπασε κάθε ιστορικό ρεκόρ. 9,2 εκατομμύρια επιβάτες. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη έχει 5,5 εκατομμύρια. Με 9,2 εκατομμύρια επιβάτες, αντιλαμβάνεστε ότι οι παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι οριακές. Mm. Ακόμα και η προσπάθεια που γίνεται για να καθαριστεί ο χώρος είναι εξαιρετικά δύσκολη να περάσει ανάμεσα από βαλίτσες. Εικόνα ξαφνικά, συνεπώς. Ναι, αλλά ξαφνικά δεν μπορεί να. Βλέπετε κι εσείς ότι η εικόνα του δεν είναι καλή. Και το λέω αυτό, οι επιβάτες και οι επισκέπτες μας το ψηφίζουν στο χειρότερο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Θα μου επιτρέψετε μόνο, επειδή είναι καλό να ασκούμε κριτική, mm-hmm. να ακούσω και τη λύση. Αν η λύση είναι. Ξαφνικά κάνεις ένα χρόνο ένα νέο αεροδρόμιο δίπλα. Mm-hmm. Να το καταλάβω, αλλά δεν γίνεται. Όχι, δεν κάνουμε και το Καστέλι. Παρεμβάσεις προφανώς. Άρα τι παρεμβάσεις να κάνουμε? Mm-hmm. Να πούμε στον κόσμο να περιορίσει τις μετακινήσεις του στο Ηράκλειο για να μπορέσει να γίνει καλύτερος καθαρισμός. Φτιάξαμε καλύτερο διάδρομο. 2 συνεχόμενες χρονιές. Πάνω περίπου 1,5 χιλιόμετρο.
Βάλαμε 24 κλιματιστικά με χορηγία στα πλαίσια της τραγικής κοινωνικής ευθύνης του ιδιωτικού τομέα. Ήρθα το καλοκαίρι 2 ώρες μόνο στο αεροδρόμιο και γυρίσαμε πίσω και κάναμε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη για να γίνουν παρεμβάσεις για την καθαριότητα. Mm-hmm. Ενισχύσαμε με προσωπικό όσο μπορούσαμε το αεροδρόμιο. Αλλά όπως βλέπω από πίσω σας, αυτό είναι το αεροδρόμιο. Μήπως όμως δεν είναι αρκετά, Υπουργέ. Και το ρωτώ αυτό εκ του αποτελέσματος, από την εικόνα. Όχι, δεν αφήσουμε το ότι έχετε κάνει τις παρεμβάσεις. Πρακτικά, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο χώρος. Υποδέχεται ένα συγκεκριμένο πληθυσμό. Ή θα πρέπει να μειώσουμε τον πληθυσμό, το οποίο δεν είναι επιλογή μας, ή θα πρέπει κάθε φορά να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, λοιπόν, Υπουργέ, γιατί δεν μπορούμε και να σηκώσουμε τα χέρια έχουμε, και να περιμένουμε τον Φεβρουάριο. Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις, τις οποίες θα δημοσιοποιήσω και σήμερα στην παρουσία σε λίγο στο συνέδριο της Eurobank, που προγραμματίζουμε με την ΗΠΑ. Άλλωστε, στη συνάντησή μας αύριο το απόγευμα θα είναι και η ΗΠΑ, Κεντρική Διοίκηση της Αθήνας και ο Λιμενάρχης. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι εγκρυπτό, ούτε κάνουμε κάτι εγκρυπτό. Θα είναι όλοι οι τοπικοί παράγοντες και όλοι οι συνάδελφοί μου βουλευτές από όλα τα κόμματα. Για να αντιληφθούν την πραγματικότητα, τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν είναι ρεαλιστικό να γίνει. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Να σας πω μόνο ότι μιλήσαμε για κάποια έργα τα οποία είναι εμβληματικά. Κοντά σε αυτά, μην ξεχνάμε και τρία πολύ σημαντικά έργα, κυρίως αρδευτικά φράγματα. Μπραμιανός, Πλατή, Ταβρονίτης. Πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Παρεμβάσεις σε δικαστικά μέγαρα, νέο δικαστικό μέγαρο στο Ηράκλειο, αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου στο Ρέθυμνο, παρεμβάσεις σε σχολεία στο Ηράκλειο ή στον Κίσαμο των Χανίων. Άρα υπάρχουν αρκετά έργα που ταυτόχρονα υλοποιούμε και μάλιστα επειδή την προηγούμενη φορά είχα έρθει τον Φεβρουάριο, μπορεί κάποιος να δει την σημερινή παρουσίαση και να τη συγκρίνει με την προηγούμενη για να αξιολογήσει αν πράγματι το τελευταίο εξάμηνο βάλαμε ένα λιθαράκι για να υλοποιήσουμε κάποια από αυτά τα έργα που είχαμε δεσμευτεί προς συμπατριώτες μας στην Κρήτη. Σίγουρα θα θέλαμε πολλές ώρες ακόμη για να συζητήσουμε για όλα τα έργα της Κρήτης και για τις ανάγκες της Κρήτης. Ένα μεγάλο νησί με ισχυρή οικονομία και μεγάλες απαιτήσεις. Πάντως, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, που ουσιαστικά είναι διατύπωση και διαπίστωση. Δεν είναι διαπίστωση ερώτημα. Για να κλείσω τη συνέντευξη. Δεν είναι ερώτημα. Αλλά για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών. Είναι και παράπονο των Κρητικών. Το ξέρετε. Για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών. Αυτά τα έργα τα οποία υλοποιούνται στην Κρήτη, με βάση το κόστος το οποίο σας ανέφερα, σε άλλη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος δεν υλοποιούνται. Τα έργα αυτά θα υπερβούν, εκτιμώ εγώ, μέχρι το τέλος της υλοποίησής τους, με άνεση τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να τα δούμε να παίρνουν σάρκα και οστά, Υπουργέ, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Σίγουρα έχετε δύσκολη ατζέντα μπροστά και ένα δύσκολο διήμερο. Έχετε πολλές επαφές και πολλές συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς. Όμως εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά. Πολύ.